αποχώρηση του κράτους με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, και μπορεί να φαίνεται σε κάποιους, δεν το λέει ο κύριος Πρόεδρος, μικρή η κατά 5,2 μείωση, υπάρχει δέσμευση μνημονιακού νόμου ότι ανατρίμηνο θα επανέρχεται ο κύριος Πρόεδρος με το Διοικητικό Συμβούλιο και ανάλογα με την πορεία των εσόδων θα κάνει μειώσεις κατά αυτόν, μπορεί και μειώσεις και αυξήσεις. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια δίνη, να το πω, δίνη συνεχούς μείωσης των επικουρικών συντάξεων, και αυτή την ανησυχία εκφράσαμε, συν το ότι δεν μπορούμε μόνο εμείς να ανακαλύπτουμε ότι λαμβάνονται αποφάσεις τόσο κεφαλαιόδους σημασίας για τόσα εκατομμύρια συμπατριωτών μας και το κοινό να μην μαθαίνει τίποτε. Υπ' αυτή την έννοια θέλω εγώ μέσα από την εκπομπή σας να δω με ποια πορίσματα, ποιο μαθηματικό τύπο και ποιο συντελεστή βιωσιμότητας η διοίκηση αυτού του σπουδαίου ταμείου εισηγείται μικρή αυτή μείωση κατά 5,2. Θα σας απαντήσει, κύριε Μητρόπουλε. Κάντε και μια ερώτηση στη Βουλή, θα σας απαντήσει και ο αρμόδιος υπουργός. Λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριε Κουμπουράκη. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ εκπλήσω με τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεν πρέπει να κάνουμε για πάντα αντιπολίτευση. Εδώ είναι τεχνικά θέματα και είναι απλά. Θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Μητρόπουλο, αν δεν γίνουν αυτές οι αναπροσαρμογές, από πού θα βρει τα λεφτά του επικουρικό για τις επόμενες γενιές? Δηλαδή, θα καθαρίσουμε τα αποθεματικά χωρίς να κάνουμε καμία αναπροσαρμογή? Ναι. Πού θα βρεθούν τα 12 δις που λέει ο κ. Μητρόπουλος στο μέλλον για να του δώσουμε πίσω τα χρήματα των επικουρικών? Αυτά δεν γίνονται, δεν πάει διοικήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα αυτονόητο ερώτημα, το οποίο βεβαίως δεν οδηγεί αυτονοήτως στις συνεχείς μειώσεις του κόπου των ανθρώπων του ιδιωτικού τομέα που μόχθησαν και συνέβαλαν, κύριε Πρόεδρε. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν είναι τώρα φαίνεται μικρή, όπως είπε ο κ. Μητρόπουλος, 10 ευρώ θα η μείωση. Θα είναι συνεχής, κύριε Οικονομιακή. Αν μετά από τρεις μήνες έχει άλλα 10 ευρώ και αν μετά από τρεις μήνες έχει άλλα 20 ευρώ, στο τέλος θα ξαναμισθούν οι επικουργίες. Εντός του χρόνου ο κύριος Παπα-Νικολάου είναι εξειδικευμένος, ξέρει τα ταμιακά του διαθέσιμα. Εντός του χρόνου εδώ θα είμαστε. Θα υπάρξουν τουλάχιστον 2 μειώσεις προς τα κάτω. Γιατί? Διότι ο συντελεστής βιωσιμότητας δεν μπορεί να ορθοποδήσει με τέτοια οικονομικά. Και αν δεν επιστρέψουν τα αποθεματικά του κορέματος και αν δεν γίνει η λεγόμενη επαναρτίωση των ταμείων σε συνεννόηση με τους δανειστές, πάμε σε εξαήρωση. Ο φόβος δηλαδή, κύριε Παπα-Νικολάου, που έχουν όλοι είναι ότι σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο θα εξαερωθούν. Έτσι. Οι συντάξεις. Οι φόβοι δεν επιβεβαιώνουν την αγωνία, γιατί ξέρω και ο Παπα-Νικολάου αγωνία εκφράζει. Ακούστε, κύριε Μητρόπουλε, κύριε Καμπουράκη, ναι. Μέχρι σήμερα ακούμε φόβους. Η χώρα πέρασε τη μεγαλύτερη ύφεση που έχει περάσει η χώρα στην σύγχρονη ιστορία και είδατε ότι δεν έγιναν αυτά που κάποιοι λέγανε ότι θα γίνουν. Από εδώ και πέρα λοιπόν που η οικονομία φαίνεται ότι ανακάμπτει. Και η ανάκαμψη είναι εφανής. Ήδη η ανεργία μειώνεται. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένας κακός εφιάλτης που πέρασε. Εσείς τώρα, κύριε Παπα-Νικολάου, με βάση τα στοιχεία που έχει τόσο τώρα, όσο μπορείτε να δείτε, διότι λέτε ότι τα στοιχεία δεν είναι εύκολο κάθε τρεις μήνες. Με βάση τα στοιχεία που έχετε, εσείς πιστεύετε ότι θα ξαναχρειαστεί μέχρι το τέλος του χρόνου άλλη μείωση? Μέχρι το καλοκαίρι, κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη. Κοιτάξτε. Εγώ δεν μπορώ να γίνω προφήτης, μόνο μπορώ να κάνω εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις μου είναι ότι ίσως αυτή η μείωση να είναι τελευταία. Από εκεί και έπειτα, όπως είπε ο κ. Μητρόπουλος, δεν μας το επέβαλαν αυτό οι Τροϊκανοί. Είναι τα αυτονόητα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν. Γιατί υπήρχαν και επικουρικές που γνωρίζει ο κύριος Μητρόπουλος 1.700 και 1.800 ευρώ από ανθρώπους που είχαν δουλέψει μόνο 30 χρόνια και 25. Ναι, εντάξει, τώρα εσείς τι είχετε, αλλά γενικότερο θέμα δικαιών, αλλά άλλο αυτό και άλλο να παίρνει ο άλλος 200 ευρώ και να του κόβει στα 10, τα 20, τα 30. Είναι λογαριασμός αυτό. Μα είναι και οριζόντια, κύριε Οικονομέα. Αφορά μικρές μεσαίες ανώτερες. Είναι και η λογική της περικοπής, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη. Μάλιστα. Γιατί κόβονται το ίδιο οι 200άρικες με αυτές που είπε ο κύριος Πρόεδρος. Σας είπα ότι ξέρει ο κύριος Μητρόπουλος, επειδή ασχοληθεί χρόνια με αυτό το πράγμα, ότι οι επικουρικές
ιχνιζόταν κάποτε σαν κοινωνικό μέρισμα από το ΙΚΑ, γιατί δόταν η κατώτερη σύνταξη, χωρίς να έχει πληρώσει κάποιος ανάλογα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η επικουρική ήταν ένα συμπλήρωμα στη βασική, ναι, που ήταν κρατική επιχορήγηση. Στην πραγματικότητα δεν ήταν όχι, ανάλογη. Όχι, κύριε Καμπουράκη, χωρίς ποτέ δεν ήταν κρατική επιχορήγηση. Στην πράξη, στην πράξη. Ναι, πάντως, κύριε Μητρόπουλε, η αλήθεια επίσης είναι ότι ορισμένοι, δεν ξέρω, δεν σας έχω ακούσει εσάς προσωπικά, αλλά ορισμένοι από την αντιπολίτευση μιλούσαν για μειώσεις γιγαντιές του τύπου 20%-30%. Θα γίνει μετά, θα γίνει αργότερα. Και αν γίνει αργότερα. Ο Παπαδόπουλος λέει, ο Παπα-Νικολάου λέει. Και αν γίνει αργότερα, τότε να πάμε να πνιγούμε. Λοιπόν, κύριε Οικονομία. Και αν παίρνει ο άλλος 700 ευρώ και ξαφνικά βρεθεί με 600 ή με 500 δι' αυτού του τρόπου και δια της διολυστήσεως, να πάμε να πνιγούμε τότε. Όχι, άμα παίρνει 700. Μαζί με και. Όχι, μαζί λέω και τα δύο. Γιατί εγώ δεν. Μία σύνταξη παίρνει ο άλλος. 500 και 200. Τα 600 και έτσι δεν είναι. Μία ξέρει ότι παίρνει. Κύριε Οικονομία, μπαίνουμε στον αστερισμό της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Ναι. Το ταμείο ανατρίμηνο θα οικοδομεί με το μαθηματικό τύπο. Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε. Μια στιγμή, όχι. Άρα λοιπόν ο κύριος πρόεδρος ανατρίμηνο θα λογοδοτεί σε εισαγωγικά η λέξη, διότι αυτό θα συμβαίνει. Υπάρχει και επίτροπος και εμπειρογνώμονας που παρακολουθεί πια. Εντάξει, τα σου λέει και ο πρόεδρος όμως θα προσπαθήσουμε να μην υπάρχει άλλη μείωση. Τι να σου πει. Άρα υπ' αυτή την έννοια...